Θα έχουμε, πες περίπτωση στην Αγριά, θα έχουμε ένα ολόκληρο σεμινάριο πάνω... ποια είναι η τελευταία εξέταση που έχει μπει στη ρουτίνα της υπογονιμότητας, κύριε Ζαχαρίου? Μπράβο. Πόσοι την κάνουνε? 2-3. Μάλιστα. Πρέπει, κύριε καθηγητά, να την κάνουνε. Για το fragmentation. Ναι. Όχι απαραίτητα. Δεν είναι first choice. Σε ορισμένες ενδείξεις, θα έλεγα. Σε ποιες ενδείξεις? Θα έρθετε να μας τα πείτε. Θα έρθω. Φαίνεται ότι θα έρθω. Δεν μου λέτε. Και όταν δείτε ένα αποτέλεσμα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όχι. Μόνο ενδείξεις βγάζω. Δεν βγάζω final conclusion. Και τι άλλο θέλετε? Είδατε πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, να μάθουμε λίγο να τα χρησιμοποιούμε και αυτά, γιατί μπαίνουν στη ζωή μας. Εγώ όμως δεν θα μιλήσω για υπογονιμότητα, δεν θα μιλήσω για πού είναι το τέτοιο. Θα μιλήσω για κάποια λάθη, μικρά. Νομίζω τα ξέρετε, τα ξέρετε τα λάθη. Τα λάθη γίνονται γιατί, ας εγκαταλείψουμε λίγο το evidence base, στηριζόμαστε εκεί, αλλά αυτό το κομμάτι ξεχνάμε. Δηλαδή, να προσαρμόζουμε λίγο στις ανάγκες του ζευγαριού ή του ανθρώπου που έρχεται στο ιατρείο. Ο αλγόριθμός μας, έτσι, και αυτό είναι από το τελευταίο consultation, το international consultation, είναι πάρα πολύ απλός. Τι κάνεις? Παίρνεις ένα σεξουαλικό ιστορικό, ένα ιατρικό ιστορικό, βλέπεις συνθήκες της ζωής του, έτσι. Κάνεις και την εξέταση και κατευθείαν στις περισσότερες περιπτώσεις προχωράς θεραπεία. Και βέβαια, αυτές οι αρχές, πρώτα θα παρατηρήσεις τι ασθενή έχεις, τι πληροφορίες θα δώσεις, τι ζητάει από σένα, τι πιθανότητες, τι δυνατότητες έχει ανάλογα με αυτό το προφίλ για να περάσεις στην δράση. Αυτό μην το ξεχνάτε, τα 4 στάδια. Διότι έχουμε τις θεραπείες, αλλά πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας. Όλοι γράφετε το PDE5, φεύγουν από το γιατρείο σας και δέστε εδώ πέρα τι γίνεται. Από τους 100 ασθενείς που θα έρθουν στο γιατρείο και θα γράψουν, θα έρθουν, σε 93 γράφετε έναν PDE5. 36 μόνο από αυτούς θα μείνουν για πάνω από 4 μήνες. Μετά θα σταματήσουν να τους παίρνουν. Και εσείς νομίζατε ότι λύσατε τα προβλήματα. Από αυτούς, 24 θα πάρουν και έναν δεύτερο PDE5. Και από αυτούς που θα πάρουν τον δεύτερο, 10 μόνο θα μείνουν για 4 μήνες. Πρακτικά δηλαδή, 8,5 στους 10 δεν βρίσκουν θεραπεία. Και ναι, αλλά έχετε κίνηση. Ναι, γιατί είναι καινούργιοι. Κι άλλος μπλόκαρε, κι άλλο το ζάχαρο του έκανε ζημιά, μπλόκαρε τα αγγεία κτλ. Έτσι, είναι ένα σακί το οποίο έχει τρύπα, αλλά γεμίζει πολύ. Γι' αυτό υπάρχουν οι ασθενείς. Λοιπόν, και γι' αυτό εγώ εδώ πέρα πάνω θα εστιάσω, θα σας πω 10 πράγματα τα οποία τα λέω πολλά χρόνια. Ένα πράγμα που όλες οι μελέτες δείχνουν, έτσι, αυτή είναι η έλλειψη αποτελεσματικότητας. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας μπορεί να είναι πραγματική, αλλά μπορεί να είναι να οφείλεται καθαρά σε εσάς. Και η εμπειρία δείχνει ότι 2 στις 3 φορές η έλλειψη αποτελεσματικότητας οφείλεται στο γιατρό. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Τα λάθη στη λήψη ιστορικού θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε κάποτε ένα τετράωρο και να κάνω τον ασθενή, να έρχομαι, να μου παίρνετε το ιστορικό και να σας λέω μετά τι λάθη, τα οποία δεν είναι μόνο λάθη, είναι συνήθως τι δεν ρωτάτε που αλλάζει τα πράγματα. Λοιπόν, λάθη στη λήψη ιστορικού. Για να δούμε αν θα τα βρείτε. Άνδρας 57 ετών, παντρεμένος επί 20 έτη με 2 παιδιά φοιτητές. Τι σημαίνει αυτό? Ε? Τι άγχος χρόνο, ρε παιδιά. Ελεύθερο σπίτι. Πάρα πολύ βασικό. Μπορεί να κάνουν σεξ όποτε θέλουν. Δεν έχουν άλλα. Ναι, αλλά τα έξοδα για να τα σπουδάσει δεν μετράει.
Α, όχι, γιατί αυτό που έχει μέσα τα παιδιά δεν έχει έξοδα για το σχολείο. Στο γάμο το πώς πάει. Ε? Στο γάμο το πώς πάει. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά λίγο. Βλέπουμε αυτές μετά τις συμπληρώσεις. Τώρα διαβάζουμε την πληροφορία. Διαβάζουμε την πληροφορία πρώτα. Μετά στα συμπληρωματικά. Διαβάζουμε την πληροφορία. Άρα εδώ πέρα έχουν άνεση λοιπόν. Έτσι. Από την άλλη μεριά είναι και 20 χρόνια παντρεμένος. Πώς έχει βαρεθεί. Έτσι. 5 χρόνια πρόβλημα με τις στήσεις. Σε αγωγή με τα δαλαφίλη. Για να τη χρησιμοποιεί 5 χρόνια σημαίνει ότι τον πιάνει. Δεν έχεις χαζός να παίρνεις ένα φάρμακο που δεν σου κάνει τίποτα. Έτσι. Τα χάπια πλέον άλλοτε πιάνουν και άλλοτε δεν πιάνουν. Τι σημαίνει αυτό. Ναι. Άλλοτε έχει επιθυμία και άλλοτε δεν έχει. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λάθος βρίσκεται. Μετά από 5 χρόνια. Εξέλιξη μιας νόσου. Και άλλοτε δεν θα πιάνει και άλλοτε δεν πιάνει. Με την εξέλιξη της νόσου. Ναι. Είναι η ίδια παρτενέρ με την οποία κάνει πράξη. Ναι. Ναι, εξασφαλισμένο τον πήρα από πίσω, είναι σίγουρο. Λαμβάνει άλλη αγωγή με αντιπερτασικά φαρμακά. Γιατί μπορεί να τυχαίνει να παίρνει κάποιο φάρμακο και να τον επηρεάζει. Όχι. Λοιπόν, οι συνθήκες που κάνει τις προσπάθειές του, Okay, μπορεί να είναι. Λοιπόν, άρα το χάπια, όλα αυτά που λέτε παίζουν, έτσι, άλλοτε πιάνουν, άλλοτε δεν πιάνουν. Λοιπόν, το άλλοτε πιάνουν, άλλοτε δεν πιάνουν σε έναν παλιό χρήστη, όπου θα το ρωτήσω, δεν άλλαξαν συνθήκες, ότι γουστάρει τη γυναίκα, ότι γουστάρε, και όλα αυτά τα βγάλουμε, μπορεί να είναι όντως από τα δύο που είπατε. Ή το ένα είναι ότι πλέον, ενώ θέλει να κάνει γενικά σεξ, αλλά δεν έχει την επιθυμία που είχε πριν από καιρό. Έτσι. Και είναι αυτό που μπερδεύουν πάρα πολλοί ασθενείς που λένε όχι τη γυναίκα μου, την αγαπώ, τη θέλω. Είναι άλλο την αγαπώ, τη θέλω, θέλω να είμαι μαζί της και άλλο με φτιάχνει όσο με έφτιαχνε. Έτσι. Αυτό πρέπει να διαφοροποιείται λίγο τα πράγματα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Νούμερο ένα και νούμερο δύο. Όντως, αυτό που είπε ο Σταύρος, όταν ξεκινάνε να μην πιάνουν τα φάρμακα, αρχίζουν και από πού εξαρτάται. Εξαρτάται από το ότι φανταστείτε εσείς στη ζωή σας όταν κάνετε σεξ. Έτσι, μια χαρά, δεν έχετε πες ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Δεν είναι πάντοτε, δεν κάνετε με το ίδιο κέφι. Δεν έχετε πάντοτε την ίδια στήση. Δεν έχετε άλλες φορές για αυτό συνέστημα που θα σπάσει και άλλες φορές είναι μια χαρά, εντάξει, κάνει τη δουλειά του. Αλλά δεν είναι αυτή η ένταση και τα λοιπά. Λοιπόν, τα χάπια λοιπόν, τις ημέρες που έχετε την επιθυμία για τις συνθήκες που λέγατε θα σπάσει, θα πιάσουν. Στις άλλες μέρες δεν θα πιάσουν. Και αυτό είναι όταν αρχίζει η παθοφυσιολογία όντως να προχωράει τα πρώτα σημάδια. Αυτός με μαθηματική ακρίβεια ο ασθενής θα καταλήξει αργότερα ή νωρίτερα, αλλά μέσα σε 1-2 χρόνια να μην τον πιάνουν καθόλου. Μπορεί να καταλήξει σε 2 μήνες γιατί θα πέσει ψυχολογικά, έτσι. Γιατί αν πας και τρως τα μούτρα σου, μετά πας ήδη, γιατί ποια είναι η πιο σημαντική, ήταν αυτή η διατριβή που έκανε. Άσχετα αν τον ξέρετε για άλλα πράγματα, ο Απόστολος Αποστολής έκανε μαζί μου τη διατριβή του. Τι κάναμε, είχε πάρει ένα πουλ ασθενών και είχαν κάνει όλες τις εξετάσεις που υπήρχαν. Καταγραφή νυχτερινών στήσεων, στερεογραφία, στερεογραφία, τρίπλεξ, όλα τα ερωτηματολόγια, ό,τι υπήρχε. Λοιπόν, και συνέκρινε με ένα μοντέλο στατιστικό ποια από όλα θα δείξει απάντηση στο φάρμακο. Τότε είχαμε μόνο το Viagra, όταν είχε πρωτοβγεί. Και έδειξε ότι την καλύτερη, εκτός από τις παραμέτρους τις αιμοδυναμικές, το καλύτερο από όλα τα άλλα ήταν η ερώτηση 15 του IIF. Τη θυμάται κανένας? Η ερώτηση 15 λέει πόσο εμπιστοσύνη έχεις ότι μπορείς να πετύχεις μια καλή στήση. Είναι το προσωπικό, το υποκειμενικό συνέστημα. Λοιπόν, αυτός όσο τον έπαιγαν τα φάρμακα, είχε εμπιστοσύνη, self-confidence και πήγαινε και έλεγε εγώ εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, πάω τώρα να απολαύσω. Όταν αρχίζει και έχει κάποιες αποτυχίες, η εμπιστοσύνη αυτή χάνεται. Που σημαίνει διάσπαση προσοχής, που σημαίνει όχι σεξουαλικό ερέθισμα. Διότι αν πάω
την ωραιότερη γυναίκα να έχω και λέω τώρα θα μου σηκωθεί, θα μου σηκωθεί, τέρμα. Το μυαλό μου ασχολείται με αυτό άσχετα αν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω. Είναι σαν το. Αχ, συγγνώμη, Δημήτρη, δεν σε είδα, μου λέει ο Νίκος. Σκεφτόμουν. Αυτό γίνεται. Έτσι. Και το λέω πάρα πολλά χρόνια που είχαμε ένα ζευγάρι που δεν το πίστευε ο άνδρας αυτό. Και έρχονται μετά και γελούσαν και οι δύο. Ρόπα, με έκανες γιατρέ. Τι, λέει η γυναίκα μου, λέει, για να με πείσει. Ενώ κάναμε σεξ και την κοιτούσα, λέει, μου βγάζει τη γλώσσα. Και εγώ πάλευα να μου σηκωθεί, να μπορούσα να το βάλω μέσα και δεν την είδα. Έτσι, την είχε μπροστά του. Απασχολημένος με το να του σηκωθεί. Λοιπόν, με υπόδειξη γιατρού δοκιμάζει την αναφύλη 100 μιλιγκράμμ. Τρεις επιτυχημένες επαφές, αλλά δεν έχει σκληρότητα που είχε. Λοιπόν, πάει στη μέγιστη δόση φαρμάκου που θεωρούσε ο γιατρός ότι και έτσι είναι πράγματι, ας πούμε, έχει, θα μπορούσε να ανταποκριθεί στη μέγιστη δόση, αλλά πάλι δεν. Και ζητά κάτι καλύτερο. Τι θα κάνατε σε αυτόν τον άρρωστο? Μια καρδιολογική επανακτήμηση. Οκ. Okay. Μια καρδιολογική. Και είναι καλή. Επίπεδα τεστοστερόνη στο περιφερειακό αίμα. Επίπεδα τεστοστερόνη. Και αυτά καλά. Τι θα του κάνατε? Λέει, δεν μου πολύ πιάνει τόσο. Θα ρωτούσαμε πώς το παίρνει, σε σχέση... Ποιος το παίρνει. Και το παίρνει σύμφωνα με τις οδηγίες. Λοιπόν, εγώ τι θα έκανα, θα σας λέω τώρα. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Εγώ τι θα έκανα. Θα αφιέρωνα 20 λεπτά να το εξηγήσω όλα αυτά που σας είπα και εσάς. Και πιστέψτε με, ένα στους δύο θα πάει καλά. Αυτή η εκπαίδευση των ασθενών που υποτιμούμε και που δεν την αναλύουμε παίζει πάρα πολύ σημαντικό. Εφόσον βλέπω έναν, αλλιώς θα το στείλω σε ψυχολόγο, άμα πλέον είναι. Αλλά ένας άνθρωπος που λέει στα γιατρέ ήρθανε, τον ξέρεις. Ναι, δεν τα πάμε και πολύ καλά, εντάξει. Ναι, λέω, αλλά κάτσε. Ναι, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Δηλαδή, ένας ήρεμος έτσι, που σου ζητάει ένα πρόβλημα, δεν λέω για τον πανικ, έτσι. Νομίζω ότι άμα το εξηγήσεις, του παίρνεις ένα κομμάτι του άγχους, αυξάνεται η εμπιστοσύνη. Του λες ότι, οκ, okay, επίσης το εξηγείς ότι μπορεί να λέει και εκείνος όχι. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχω κέφι απόψε. Γιατί άμα δείτε για σεξ, αυτός ο μύθος, ας πούμε, των ανδρών που τους κυνηγάει και... Το λέω, είχε διάθεση εκείνο το βράδυ. Έμα μου το ζήτησε η γυναίκα σου. Σου λέει η γυναίκα σου, όχι. Συνέχεια μου λέει. Τότε πες και εσύ μια φορά. Μα εμείς είμαστε άνδρες. Ένα μόνιμο λάθος. Έτσι. Λοιπόν, επιλογή εξετάσεων. Εδώ πέρα είναι ένα παράδειγμα σας έχω βάλει στην κάθε μια κατηγορία. 65 ετών, 30 ετών, 30 χρόνια παντρεμένος, έχει και εγγόνια αυτός. Έχει και τη χαρά να έχει εγγόνια. 7 χρόνια προβληματιστή σε αγωγή με βαρδεναφύλλη 10 μιλιγκράμμ. Υπέρταση και ζαχαρόδιος Δαβίδη καλά ελεγχόμενος με ισουλίνη 15 χρόνια. Τα χάπια πλέον δεν κάνουν καλή ποιότητα στις στήσεις. Δεν νιώθει όπως παλιά, Ταύρος. Με υπόδειξη γιατρού δοκιμάζει την αναφύλλη 100 μιλιγκράμμ, ίδιο αποτέλεσμα με μέτρια στήση. Χορηγείται από τον γιατρό το δαναφύλλη ημερήσια και πριν την επαφή βαναφύλλη 200 μιλιγκράμμ. Πολύ καλή ανταπόκριση, αλλά ακριβώς συνδυασμός. Καλό χειρισμό του έκανε η γένεια, πώς σας φαίνεται. Και κλασικός, ας πούμε, έτσι. Αυτά τα λέμε. Λοιπόν, καλά ελεγχόμενη με ισουλίνη 15 χρόνια. Όπα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι λέτε ότι μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί να είναι το ότι ήδη μεγάλωσε. Έτσι, μετά από 7 χρόνια αλλάζουν οι συνθήκες. Λοιπόν, είχε μια καλή ανταπόκριση. Λοιπόν, καλά ελεγχόμενος. Τα χάπια πλέον δεν κάνουν καλή ποιότητα. 15 χρόνια ίσουλιν εξαρτώμενος. Σας λέει τίποτα αυτό? Οργανικό. Ναι. Οργανικό. Ναι, είναι οργανικό. Σίγουρα είναι. Οκ. Okay. Ο ζαχαρός διαβήτης στα πόσα χρόνια αρχίζει και έχουμε εκεί γύρω στη δεκαετία στους ελεγχόμενους? Τι κάνει ο ζαχαρός διαβήτης?
μικροαγκαιοπάθεια και περιφερειακή νευροπάθεια. Και είναι... Ακριβώς, αυτό μην το ξεχνάμε. Άρα, την πρώτη ερώτηση που θα του έκανα εγώ είναι άμα έχει κάποια στοιχεία. Εδώ πέρα, ο Μπάμπης ο Κωνσταντινίδης θα συμφωνήσει, πιστεύω μαζί μου, να δούμε μήπως έχει ήπια στοιχεία νευροπάθειας. Δεν μιλάμε τα μουδιάσματα, τα εντελώς τα εκτεταμένα, αλλά αυτές τις διαφορές, τις μικρές. Κάντε μια εξέταση, πάρτε λίγο τη βελονίτσα, ρε παιδί μου, να δείτε τι γίνεται. Γιατί μην νομίζετε ότι οι πολλοί ζαχαροδιαβητικοί έχουν όλο τον έλεγχο, τον πλήρη από τα μάτια μέχρι κάτω. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε γιατροί. Και πιάνει αυτό το, δηλαδή, δύο πράγματα σου κάνει διαβητική νευροπάθεια. Στις ήπιες μορφές δεν θα έχεις καλή στήση και όταν έχει επίσημη διαβητοπάθεια θα του πέφτει. Πώς γίνεται το ένα και πώς γίνεται το άλλο. Γιατί γίνεται το ένα και γίνεται. Γιατί στις ήπιες δεν θα έχει τόσο καλή στήση και γιατί στις σοβαρές θα του πέφτει. Στις ήπιες δεν θα έχει καλή στήση γιατί έχει μεν πολύ αίμα, χάνει και λίγο γιατί το νευρικό μήνυμα δεν είναι συνεχές για να μπορέσει να έχει, αλλά αυτό κάνει compensation. Δηλαδή χάνει, μπαίνει, κάπου επειδή είναι μικρά τα προβλήματα, κάπου ισορροπεί, αλλά ισορροπεί σε ένα επίπεδο μικρότερο σκληρότητας. Άμα πλέον έχει μεγάλη, το δίχτυο δεν μπορεί να δώσει, κάνει κενά. Οπότε γίνεται αυτό. Έτσι, λοιπόν... Και μην ξεχνάμε βέβαια και τις ορμονικές διαταραχές, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους θα έχει και πεσμένη τεστοστερόνη. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε για το διαβήτη ότι θέλουμε μακροχρόνια καλό έλεγχο. Περισσότεροι ασθενείς μου σταματούν να τρυπούν τα χέρια όσοι είναι χρήστες μόνιμοι των BD5. Ξέρουν, δεν με έπιασε γιατρέ, ξέρω ότι είχα ξεφύγει, συμμαζεύομαι. Έχω σταματήσει να ελέγχομαι, δεν χρειάζεται, ξέρω. Γιατί αμέσως μόλις ξεφύγει το ζάχαρο, κάνει εδώ θηλιακή δυσλειτουργία, οι PDE5 εκεί πέρα δουλεύουν και δεν μπορούν να βρουν τοπίο να δουλέψουν. Σωστό. Okay. Λοιπόν, επίσης, ένα στους δύο θα ανταποκριθεί η δυσκολότερη ομάδα. Ό,τι και να κάνετε, το 50% δεν έχει ξεπεράσει καμία μελέτη διαχρονικά. Και μιλάμε για τη στήση που όλες είναι double blind placebo control. Πάρε στο φυγητή 30 μελέτες για το ένα, πάρε 20 μελέτες για το άλλο. Όχι εδώ πέρα σε ζωάκια και τα λοιπά, σοβαρά πράγματα. Πες το μου. Πες το μου. Είπατε κάτι λίγο με το λόγο. Ποια είναι για εσάς για την evidence based medicine, η δυσκολότερη κατηγορία. Diabetes mellitus για rectal function. Ή πώς τράβει κάποιος αδέκτονα, τι θα λέγατε. Καλή ερώτηση. Θα σου απαντήσω σε ένα λεπτό με μια διαφάνεια με έναν ωραίο τρόπο. Λοιπόν, και επίσης οποιαδήποτε comorbidities πρέπει να ελεγχθεί. Πήγε προς τον παθολόγο να σου στρώσει την πίεση, τα τέτοια, τα πάντα και να μου έρθεις πρώτα, γιατί αλλιώς μην περιμένεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι. Και αυτή είναι η απάντησή μου. Στη μέρη ριζική προστατευτική δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για να προλάβεις, γιατί θα χειρουργηθεί ο άνθρωπος. Έτσι. Εάν μπορείς να μην το χειρουργείς και να βρεις μια θεραπεία που να μην βάζουμε χέρι, αυτό θα είναι το καλό. Στο ζαχαρό διαβήτη όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό το δείχνω τώρα από τότε που κυκλοφόρησε από το 2013 το paper, γιατί είναι review, αλλά να καταλάβετε ότι εάν με αυτόν τον άνθρωπο φτάσει σε αυτό το σημείο και μετά, δεν έχει σωτηρία. Πρέπει οπωσδήποτε να του συντηρήσετε πολύ νωρίτερα τα σειραγώδη σώματό του. Και αν του το εξηγήσετε. Και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε τι θέλουνε. Και όταν δεν κάνουν ακόμα σεξ, να κάνουν αρεάν, να παίρνουνε σταδιακά. Πόσο όσο αντέχει ο καθένας. Άμα φτάσει στο point of no return, έτσι. Και σας έχω πει επανειλημμένο, λέω, διαβάστε, κάντε λίγο κόπο, έστω και διαγώνια, διαβάστε αυτό του Σέλεκ, για να καταλάβετε πώς είναι η εξέλιξη όλη που υπάρχει, ώστε να φτάσουμε που εδώ πέρα πλέον δεν θα μας πιάσει, είμαστε καταδικασμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ πέρα είναι μόνο η πρόθεση. Έτσι, και δύσκολη πρόθεση. Και με τις περισσότερες επιπλοκές πρόθεση. Να κάνεις χώρο.
Λοιπόν, λάθη στην εκτέλεση των εξετάσεων. Λοιπόν, από τις εξετάσεις αυτές που έχουν grade B, λοιπόν, βλέπετε ότι σε εμάς έχουμε 5 εξετάσεις grade B. Λοιπόν, αυτή είναι που κάνουμε γιατί. Γιατί αυτή επιβλήθηκε από τις άλλες. Η καλύτερη εξέταση, σύμφωνα με τις μελέτες, με διαφορά είναι η 3. Απλώς, πώς γίνεται η ιατρική και πώς εξελίσσεται. Η σειραγκογραφία, η σειραγκομετρία, γιατί μιμείται όλη τη διαδικασία. Απλώς παίρνει πολύ χρόνο και δεν αφήνει χρήμα. Και οι γιατροί την πέταξαν έξω και κάνουν όλοι υπέρηχο. Το ίδιο και ο κόσμος, αυτό που έλεγα προχθές και διαφωνούσα, δεν είμαστε κανένας ή όλη πράξη ιατρικής, ούτε εμείς είμαστε κοινωνικοί μηχανικοί να λέμε, να μπορούμε να πούμε social engineers που λένε οι τέτοιοι. Και λένε, we are not social engineers οι physicians. Ο κόσμος θα επιβάλλει τι θέλει. Δεν πας εσύ να λες ότι τα εμβόλια και μην τυχόν και δεν κάνετε εμβόλια. Ίσα-ίσα. Πάω και το λέω σε κάποιους που είναι κατά των εμβολίων και θυμώνουν μετά και με βλέπουν με μισό μάτι. Μόνο αυτό καταφέρνω. Έτσι. Κάντε στα δικά σας τα παιδιά. Αυτή είναι η απάντηση. Έτσι. Το ότι τους λέω όμως ότι δεν έχουμε διάφορες νοσήματα που πέθαινε κόσμος, δεν τους ενδιαφέρει. Λέει σιγά, εγώ δεν είδα κανέναν. Γιατί έπαθε κανένας στο σχολείο του παιδιού μου. Έτσι, η νοοτροπία είναι αυτή. Λοιπόν, για να δούμε ένα. Άνδρας 45 ετών, παντρεμένος επί 10 χρόνια, μονογαμικός, γιατί θέλει να είναι μονογαμικός. Υπάρχουν και αυτοί. Και μεταξύ μας εδώ, μην νομίζετε ότι είναι σπάνιοι. 2 χρόνια εστίση, μόνο οι γυναίκες δεν το ξέρουν αυτό. Υπάρχουν μονογαμικοί, δεν πιστεύουν, δεν υπάρχει. 2 χρόνια εστίση δεν πάει καλά. Πηγαίνει στον ουρολόγο και κάνει τρίπλεξ. Σωστά του λέει. Σωστά του κάνει. Έτσι, ένα 45. Εντάξει, λίγο νέο είναι ρε παιδί μου και ελεύθερο ιστορικό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό του κάνει τρίπλεξ. Λοιπόν, αλλά σου λέει νέο είναι. Μήπως έχει και κανένα καρδιαγγειακό κτλ. Για να πάω να τον δω. Λοιπόν, του κάνει λοιπόν τρίπλεξ 50 μικρογραμμάρια αλπροστατίνη σε 15 λεπτά. Έχει κάνει πριαπισμό. Wow. Του κάνει πριαπισμό. Αλλά οι ροές είναι 10 με 15 κυβικά σαντιμέτρ per second. Και ο δείχτης αντίστασης 1, το απόλυτο δηλαδή, έτσι. Πάνω από 0,80 είναι φυσιολογικό. Καθίστε ρε παιδιά εδώ πέρα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ρε Αχιλέα, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η εξέταση, μπορεί να μου την εξηγήσεις. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει πριαπισμό όταν έχει ροές 10 με 15 σαντιμέτρη. Δεν είναι. Δεν είναι στη φάση πλήρωσης του πέους. Έχει φτάσει στη φάση πλήρους κλειστήσεις. Έτσι. Οπότε πλέον το πέος δεν χρειάζεται να γεμίσει άλλο. Είναι στη φάση δηλαδή, πλήρους κλειστήσεις. Ρε παιδί μου, κάτσε ο γιατρός του έκανε την ένεση. Του λέει περίμενε 15 λεπτά, όπως είναι η πρώτη μέτρηση που σε πολλά βιβλία είναι και γραμμένη. Τον παίρνει μέσα 15 μετρά και κάνει αυτές, τις γράφει σε ένα χαρτί και σου στέλνει. Λοιπόν, πες, εξήγησέ μου τώρα ποια είναι τα λάθη του γιατρού. Πρώτα απ' όλα, ο γιατρός δεν έπρεπε να περιμένει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να κάνει μέτρηση των ροών. Έπρεπε να ξεκινήσει να κάνει νωρίτερα, όχι στα 15. Ωραία. Άρα, τι έχει αυτός ο άνδρας για πες μας τη διάγνωση. Δεν έχει πραγματοποιήσει μια εξέταση με το σωστό τρόπο. Α, θα του την ξανά κάνες. Τώρα με αυτόν τον προϊπισμό είναι δύσκολο να τον πείσω να την ξανακάνει. Όχι, αλλά εγώ δέχομαι, εγώ είμαι και δέχομαι. Πες ότι είμαι 45. Όχι. Όχι, αφού έκανε προϊπισμό. Ήμωνα. Τι να την κάνεις. Θα έκανε προϊπισμό. Απλώς τον είχε, αυτός έχει φοβερά αγγεία και τα 15 λεπτά ήταν πάρα πολλά. Στα 2-3 έκανε. Τα γέμισε όλα, τα πέταξε, σε ξέσκησε. Τι θα πας να του κάνεις. Ο γιατρός είναι χαζός που πήγε στα 15 λεπτά, βρήκε όλο αποφραγμένο. Δεν υπάρχουν τιμές 10 με 15. Δεν υπάρχουν τιμές. Δημήτρη Καλυβανάκη, επειδή κάνει καμιά πεντακοσεριά εκεί πέρα στην Καρδισιά, πόσες φορές βλέπεις 10 με 15. Μόνο όταν σε απασχολεί ο Μικονιάτης και χάνεις τη μέτρηση. Τότε. Έτσι. Είναι κρίσιμο λοιπόν όταν κάνουμε την ένεση να καθόμαστε δίπλα εκεί. Να μην τον αφήνουμε, θα τη χάσουμε σε τέτοια περιστατικά που ψηλιαζόμαστε και ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα. Έτσι. Και βέβαια έχει δίκιο που έκανε. Γιατί δέστε τα καρδιαγγειακά που χτυπάνε πλέον και τις μικρές ηλικίες.
Και δέστε και τη μεταανάλυση του Βλαχόπουλου. Λοιπόν, 40 με 49 χρόνια πλέον έχει μετακινηθεί. Εκείνο που λέγαμε πάνω από 50, ξεχάστε το. Έτσι. Καλά, δεν το και για διαβητικούς. Μα είναι ο Πάπης ο Βλαχόπουλος σε μετανάλυση που έκανε με ξένους. Έτσι. Το έχει δείξει. Λάθη στην ανάγνωση αποτελεσμάτων. Περιστατικό 4. Άνδρας 25 ετών σε νέα σχέση, στις παλιές κανένα πρόβλημα. 6 μήνες και δεν κατάφερε να έχει επαρκή στήση για επαφή. Πέφτει σε ένα λεπτό. Πηγαίνει στον ουρολόγο και κάνει τρίπλεξ πάλι. Του κάνει την εξέταση με 100 μονάδες τράιμεξ. Την ανώτερη επιτρεπόμενη στον άνθρωπο. 100 μονάδες. Δέστε εδώ πέρα, 40 και 45 ροές, πάνω από 35 φυσιολογικό για όσους δεν ασχολούνται με το θέμα. Φλεβική διαφυγή, 0,67 ρεζίσταν ίντεξ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Έχει μπουμ μπουμ αγγεία ο τύπος. Έτσι, έχει κάνει τη μέγιστη δόση. Και έχει... Εδώ πέρα πόσο είναι, πάνω από 0,80 πρέπει να είναι ο ρεζιστατής, 0,67. Δέστε τι ωραία, δέστε τι ωραία που κολλάει για επαφή, πέφτει σε ένα λεπτό. Να το, κάνει matching. Ε, κάποιο λάθος. Λοιπόν... Κάποιο λάθος. Κύριε Μικονιάτη, ποιο είναι το λάθος. Μην ρωτάτε τον κύριο Καλυβιανάκη. Δεν έπρεπε να κάνει τρίπλεξ. Το έκανε όμως τώρα. Εξηγήστε μου το τρίπλεξ. Το πέρατος δείχνει να έχει πληκτική διαφυγή. Ναι. Είναι πραγματική, είναι ψευτική. Γιατί να είναι ψευτική. Πες μας σκέψη σου. Είναι ένα αγχώδες άτομο. Λίγο στο μικρόφωνο. Συγγνώμη. Ένα άτομο έντονα αγχώδες μπορεί να κάνει μια ψευδία, στο πω έτσι, διαφυγή. Γιατί πήγε όμως εκεί, αυτή είναι η μαγιά, γιατί πήγε το μυαλό σου. Ο άνθρωπος χωρίς κακώσεις, χωρίς κάποιο λόγο, με την αλλαγή της συντρόφου... Ξαναδιάβαζε τις λέξεις. Παιδιά, όλο το μάθημα είναι αυτό, είναι στημένο πάνω στις λέξεις. Άνδρας, 25 ετών. Ε, φουλ. Σε νέα σχέση, στις παλιές κανένα πρόβλημα. Είναι τύπος που ο οποίος έβγαινε έτσι. Μια χαρά ζούσε τη ζωή του, απολάμβανε το σεξ και τα λοιπά. Τον βλέπεις, το λέει, πρέπει να τον πιστεύουμε, έτσι. Λοιπόν, σε κανένα πρόβλημα. Άρα εδώ πέρα είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κανένα πρόβλημα στήσεις. 6 μήνες με την καινούργια σχέση και δεν καταλαβαίνει να έχει επαρκή θέση για επαφή, πέφτει σε ένα λεπτό. Δηλαδή, από εδώ, αυτό το εξάμηνο, τι στην ευχή έγινε και του τρύπησε τα σιραγκώδη, ρε παιδιά. Τι στην ευχή έκανε. Πες μου, Γιώργο. Ναι. Δεν μπορεί παθοφυσιολογική να σκέφτεσαι τώρα. Τι μπορεί να έγινε εκεί πέρα. Θα πήγαινε κάποιος τη νύχτα και θα του τρώγε τα σιραγκώδη. Πώς γίνεται η φλεβική διαφυγή. Δύο μηχανισμοί υπάρχουν. Το λέω 20 χρόνια. Δύο, μόνο. Φλεβική διαφυγή είναι με δύο. Είτε με τραύμα, χτύπησα, έκανα, μηχανάκι, έτσι, κατευθείαν. Ιατρική επέμβαση, μπαινικέ. Έτσι, πάρα πολλές φλεβικές διαφυγές βλέπουμε μετά από διουρηθρικές. Έτσι και λένε ότι μετά την επέμβαση για το προστάτη. Λένε, ποιο προστάτη, εδώ πέρα έχει κάνει φλεβική διαφυγή, δεν ήταν από το προστάτη, ήταν ως που να το βάλει. Δεν έκανε τίποτα προστάτης. Ήταν το πώς μπήκε στην ουρήθρα. Ένα αυτό και ένα δεύτερο είναι ότι αλλοιώσεις, έτσι, αρτηριοσκλητικές. Δηλαδή, ποια είναι η διαδικασία για να γίνει αυτό. Θα πρέπει να αρχίσει να έχει αρτηριοσκλήνηση, θα πρέπει να φράξουν τα αγγεία, οι αρτηρίες δηλαδή να φράξουν, να κάνουν ισχυμία, να κάνουν αλλοιώσεις στο τείχωμα, γιατί τις φλέβες τις κάνει το τείχωμα, έτσι. Πρέπει να αντικαταστηθούν οι λίες μυϊκές ίνες με τι, με ουλόδιστο, έτσι.
Αυτός άμα έχει κάποιος, πολύ καλά αγγεία, δεν μπορεί να έχει εκτός αν έχει τραύμα. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν έχει βρεθεί ακόμα μηχανισμός που να. Εκτός από μία περίπτωση, γιατί θα βρείτε τρία papers έχει. Έτσι. Το καλύτερο το έχει ο Μάλχολ. Λοιπόν, είναι κάποιοι που εκ γενετής έχουν κάποια μικρή, κάποια φλεβική διαφυγή. Αλλά εκ γενετής, μικρές. Έχει παρατηρηθεί αυτό, έχει κατηγραφεί. Πολύ σπάνιο. Αλλά έχουν τόσο μεγάλες ροές που το καλύπτει. Και όταν περάσουν, αρχίσουν λίγο να περνάνε τα χρόνια και να μην έχουν τις 50 ροές και πάνε στις 40 ας πούμε και τα λοιπά, τότε να αρχίζει να εμφανίζεται. Εκεί θα εμφανιστεί όμως το προηγούμενο που είδαμε. Γιατί δεν γίνεται. Ήτανε, εγώ πήγαινα εκεί πέρα και ήμουνα έτσι, 30 μοίρες με την κοιλιά μου. Και τώρα έχει γίνει 90 μοίρες. Γιατί ξέρετε πώς πάει στη ΣΥΕ. Το θυμόσαστε, το θυμόνται. Να τη γελάνε αμέσως. Ε, για όσο το ξέρουνε. 20, 30, 40, 50, 60. Έτσι το πέος εννοώ. Ανάλογα με δεκαετία της ζωής, μην το ξεχνάτε. Κύριε Σοφική, τι είσαστε εδώ, ξέρουμε. Λοιπόν, εγώ θα βγω σε λίγο έξω από εδώ. Λοιπόν, λάθη στην επιλογή θεραπείας, στο decision making. Λοιπόν, χείρος, 67 ετών, χείρος 10 χρόνια. Έχει πεθάνει η γυναίκα του. Καρκίνο του μαστού, πέθανε. Δεν έκανε σεξ, ήταν και πριν δεν έκανε γιατί ήταν στα τελευταία της. Ούτε αυλιανισμό, το είχε εγκαταλείψει, είχε πέσει στην κατάσταση μαζί με τη γυναίκα του που την έχανε, που την αγαπούσε πολύ. Έχει κάνει και μια αγκιοπλαστική προ 15 ετίας, χωρίς κανένα πρόβλημα όμως, παρά μόνο ψηλή χοληστερίνη που παίρνει μια στατίνη και μια υπέρταση ήπια που με ένα λομπιβόν γίνεται καλά. Γνωρίζει μια νέα σύντροφο όμως μετά από όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια, που είναι 50 ετών, πολύ ελκυστική μέσα στη δουλειά του, γιατί ο τύπος δεν έπαιζε έξω. Ήταν από αυτό που συμβαίνει τυχαία, γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που μιλώντας ήρθατε κοντά. Λοιπόν, δεν κατάφερε σε 5-6 προσπάθειες να πετύχει στήση. Πάει στο γιατρό και του δίνει σιδεραφύλλη 50 mg. Δύο προσπάθειες αποτυχημένες. Ξανά στο γιατρό, του μιλάει για ενέσεις, αλλά εκείνος φοβάται την ένεση. Τι έχει αυτός ο άνθρωπος? Για διαβάστε λίγο το περιστατικό. Όχι, απήχε εντελώς. Το είχε ξεχάσει γιατί ήταν, λέει, είχε μπει στη μορφή αυτή επειδή ήταν με καρκίνο στα τελικά στάδια η γυναίκα του και είχε νεκρώσει εγκεφαλικά εντελώς και μετά που πέθανε συνέχιζε εκεί πέρα σε ένα ρυθμό θρήνος και τον πήρε από εκεί πέρα και ζούσε έτσι. Τι μέγιστο δώσει. Να περιμένει τι εννοείς. Περισσότερες προσπάθειες. Οκ. Okay. Ναι. Οκ. Okay. Θα αλλάξει τον λομπιβόν με τι? Υπάρχει κάποιο καλύτερο αντιπερτασικό για τη στήση? Μπορεί να δώσει μια σαρτάνη. Τι είναι το λομπιβόν? Τι είναι στην πραγματικότητα? Πάτε σε παλιό περιστατικό στο σχολείο, το είχαμε δείξει, γι' αυτό το έβαλα επίσης για να μου το πείτε. Είναι NO donor. Ό,τι καλύτερο για τη στήση. NO donor. Τι είναι πολύ ιδιαίτερο φάρμακο. Πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρητικά είναι. Δεν είναι όμως. Είναι NO donor, έτσι. Να κάνω μια μικρή ερώτηση για να δώσω μια ιδιαίτερη απάντηση. Αυτός ο άνθρωπος έχει νυχτερινές στήσεις ή είχε καθόλου νυχτερινές στήσεις σε όλο αυτό το διάστημα? Γιατί αλλιώς θα είναι κατά τον νευροαπραξία, πεοαπραξία. Πολύ καλή ερώτηση. Κάτι ψηλοπράγματα, αλλά συνήθως με το κατούριμα, λέει. Αυτοί που έχουν αποχή από κάθε σεξουαλική αντίληψη συνδέουν μόνο με το κατούριμα. Και κάποιοι νέοι που λένε μόνο αν είναι γεμάτη κύση, ψεύτικο. Απλώς συμπίπτουν τα δύο. Καμία σχέση δεν έχουν. Πώς λέγεται αυτό, ξέρει κανένας το όνομα? Είναι ένα σύνδρομο αυτό. Το σύνδρομο της χειρίας. Widower syndrome. Λέγεται. Τι είναι το σύνδρομο της χειρίας? Αυτός ήταν ένας άνθρωπος
ο οποίος το είπε ο Σταύρος, αλλά δεν τον άφησα να συνεχίσει. Λοιπόν, είναι στην απραξία. Ένα σύστημα, το You Use It or Lose It, που είχε ο Χιλέας. Ένας άνθρωπος ο οποίος απήχε, ο οποίος είχε και κάποιες παράδοσεις κινδύνου, ο οποίος είχε την ισχυμία του, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, απήγε από κάθε δράση, έχει ένα δυσλειτουργικό του κερατά, ένα ενδοθήλιο. Έτσι. Ποια είναι η σημαντική ερώτηση εδώ πέρα? Το δεν κατάφερε να πετύχει στήση. Τι σημαίνει, αδερφέ μου? Δηλαδή, τίποτα. Όπως είσαι τώρα στο γραφείο μου εδώ πέρα, ήσουν και στο σπίτι, ή φούσκωσε, αλλά δεν. Πολύ βασική πληροφορία. Θέλουμε κάτι να γίνεται, όπως στη ριζική σας λέω, ότι αν κάποιος το ρωτήσετε και σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, άντε, δεν σου λέει ότι φουσκώνει, αλλά δεν στέκεται, έτσι, προς τα κάτω κοιτάει. Ξεχάστε τον αυτόν. Αυτά που λέμε να περιμένουμε 2 χρόνια είναι για αυτούς που ήδη βλέπουν μία αλλαγή, πεσμένο, προς τα κάτω. Αλλά δεν είναι το τόσο, γίνεται και το τόσο και μετά ξαναμαζεύεται και υπάρχει μία αλλαγή στο μέγεθος. Αυτό το θέλουμε γρήγορα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι είναι ανενεργείς, οι οποίοι οι άνθρωποι στο σύνολο της χειρίας, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανεξέλεκτο ζάχαρο και γι' αυτό τα είχαν παρατήσει γιατί το σηκώνονταν για καιρό. Και τώρα μόλις το ήλεγξαν και σας ήρθα πίσω. Όλοι αυτοί που είχαν κακές, εν πάση περιπτώσει, συνθήκες, είναι νόμος ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε με θεραπεία αποκατάστασης του συστήματος. Και ο μόνος τρόπος που έχουμε είναι σε αυτές τις περιπτώσεις το ημερήσιο. Θα πρέπει να το βάλετε στο ημερήσιο, να του πείτε μην περιμένεις τίποτα. Προσπαθούμε να στρώσουμε το όργανο. Ήταν σε αχρηστία. Μην περιμένεις τίποτα τον πρώτο μήνα. Κάνεις προσπάθειες χωρίς να περιμένεις να χυστήσει. Κάνε ό,τι θέλεις, παίξε ό,τι θέλεις. Αλλά μην περιμένεις και περιμένει. Και πάρε με τηλέφωνο σε ένα μήνα να ξέρεις ότι σιγά σιγά από το δεύτερο ή από τον τρίτο μήνα. Θα κάνει 3 μήνες για να φτάσουμε. Συνήθως κάνουν 3 μήνες για να δώσει αυτός το εγκαταλελειμμένο όργανο. Είναι σαν να ξαφνικά, εγώ έχω σταματήσει τώρα 6 χρόνια το γυμναστήριο που πήγαινα 3 φορές την εβδομάδα. Είχα φτάσει σε ένα σημείο επί 7 χρόνια και έκανα 10 χιλιόμετρα διάδρομο και μετά και πήγαινα στη Φολέγανο και έπαιρνα τα βουνά και πήγαινα με τα πόδια σαν Άγιο Νικόλο τρέχοντας. Τώρα είμαι σε χάλια κατάσταση. Σαν να πάω να ανέβω στο διάδρομο. Θα πρέπει να κάνω 1 χιλιόμετρο. Μετά κάνω 1,5 για να φτάσω ξανά. Έτσι. Η ιστή αυτή, αλλά είναι το μόνο που πετυχαίνει μόνιμα ημερήσια δόση, μια αύξηση αιμάτωσης. Μην το ξεχνάμε, αυτό θέλουμε. Και οι στήσεις να αρχίζουν να έρχονται επικουρικά για να το αιματώνουν ακόμα περισσότερο, για να μπορέσει το Winter Syndrome, θέλει γύρω στο τρίμηνο για να αποκατασταθεί ξανά αυτοί οι άνθρωποι, οι long, έτσι. Μιλάμε για 10, δεν μιλάμε ότι ξέρεις, έπλεξα, χρωστούσα για 6 μήνες. Μια χαρά είναι, έτσι. Γιατί είναι πολλοί τέτοιοι που μπλέκουν, ρε παιδί μου. Είχα κάτι γραμμάρια, είμαι τρελαμένος, το είχα ξεχάσει και τώρα πήγα και άλλη ιστορία. Κύριε συνάδελφε, θεωρώ ότι αυτός ο λόγος δεν έχει έρθει ποτέ στο σχολείο στο πίνι. Δεν μπορεί με 50 μιλιγκράμ να μιλήσει μετά για ενέσεις. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό όντως, γιατί οι ενέσεις. Πάλι καλά όμως που ήξερε τις ενέσεις. Λοιπόν, το θέμα ακριβώς είναι επίσης και πόσο τα χάπια χάνουν τη δύναμή τους με το χρόνο, το λέμε έτσι συνέχεια. Αυτό δεν μπορούν να χάσουν, το ξέρουμε ότι είναι πολύ σταθερά. Έχουμε ήδη εμπειρία, μην ξεχνάτε, από το 98 έχουμε πάνω από 200 εκατομμύρια χρήστες έλεος. Αυτό ας πούμε που όλα μαζί τα φάρμακα που είπε ο κ. Δεν έχουν τόσα 200 εκατομμύρια χρήστες και έχουμε στο PD5, έτσι. Είναι από τα πιο. Η παθοφυσιολογία την ξέρουμε. Την παθοφυσιολογία την ξέρουμε, το μεταβολικό, την υπέρταση, όλη την ξέρουμε. Ξέρουμε και αυτό. Τη διαδικασία, έτσι, την ξέρουμε. Είναι βασική γνώση ιατρικής. Προχωράνε και εξελίσσονται. Δεν είναι από τα φάρμακα. Είναι γιατί η παθοφυσιολογία επιβαρύνεται με τον χρόνο. Οπότε όταν δεν δουλεύουν τα πράγματα, γιατί λοιπόν, δέστε εδώ πέρα ένα παράδειγμα, λοιπόν, με το Βάναφιλ. Η ηλικία, γιατί η ηλικία πάει με τα comorbidities, έτσι. Λοιπόν, η διάρκεια της πάθησης, η σοβαρότητα της πάθησης, το IAF δηλαδή, και ο διαβήτης είναι οι 4 παράγοντες που μειώνουν την αποτελεσματικότητα των PDE5. Στον προηγούμενο ασθενή, κάποιες ενέσεις θα τον βοηθούσαν να επανέλθει πιο γρήγορα. Πολύ σωστά. Λοιπόν,
Σωστό. Λοιπόν, όχι, δεν τα πόνε. Υπάρχουν πολλοί που τις δίνουν και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που λένε θα κάνεις δύο ενέσεις την εβδομάδα και τα λοιπά. Δεν υπάρχει μελέτη που το δείχνει, αλλά απλώς είναι πιο φυσιολογικός τρόπος να μην να αυξήσεις την αιμάτωση, τη μόνιμη παροχή. Έτσι. Επίσης οι ενέσεις δεν θα σου κάνουν. Λοιπόν, είναι η τέτοια του Βλαχόπουλου. Ο Βλαχόπουλος, ας πούμε, έκανε 2-3 εργασίες. Μία, ας πούμε, με το κάπνισμα που κάνει τη λειτουργία του ενδοθυλίου και το μετρούσε τη λειτουργία. Έπαιρνε ένα Viagra, τότε μόνο το Viagra υπήρχε όταν έκανε τις μελέτες. Ξανακάπνιζε ο άλλος, δεν είχε καθόλου τη λειτουργία. Έτσι. Αυτό το θέλουμε σε μόνιμη βάση για να πάρει μπρος. Ενώ με τις ενέσεις θα το έχει πάλι και θα στρεσάρει. Α, και ενέσεις. Οκ, άλλο θέμα. Εγώ πλέον. Ναι. Και έτσι να σου πω, άμα έχει μια κάποια, πάλι με το που θα σε πάρει περισσότεροι, σου λένε γιατρέ τα κατάφερα, μπορεί να κρατούσε με το χέρι, αλλά μέσα στο μήνα, άμα τους λες και αυτό το μυστικό που λέμε πάντοτε, του λες από το πρώτο κουτί, το ίδιο του λες και εδώ, το πρώτο μήνα, στο πρώτο κουτί λες μην περιμένεις από τώρα, να μάθει λίγο το τέτοιο, σε παίρνω τηλέφωνο όλοι, επίδειξα. Τότε για σένα είναι, είδες μπράβο, ανταπόκριση φοβερή, σούπερ κτλ. Μην του έχεις προσδοκίες ότι θα έχει αποτέλεσμα η θεραπεία. Κέρδισε χρόνο. Ρίξε το πίσω να του συμβεί χωρίς να πάει και να πει ή τώρα ή ποτέ. Τραγικό. Το λέω 30 χρόνια. Έχω γεράσει να το λέω. Λέγε, Θανάση. Χωρίς λόγο. Φυσικά. Φυσικά, όχι χωρίς λόγο. Δεν είχε αφορμή όμως. Η σύντροφος ήταν η αφορμή για να ξεκινήσω. Ναι. Κάθε τρίμηνο στα πλαίσια της πρόληψης εντός εισαγωγικών, να του πεις πάρε και ένα κουτί. Αυτό μπορεί να το δεις, γιατί θα τον βάλεις να δεις πρωινές νυχτερινές θύσεις και αυνανισμό. Σαφέστατα. Ουσιαστικά ένα. Θα τον ρωτούσες. Άμα έξε να σου πω. Ένα που λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει το σεξ, δεν μπορεί να τον πείσει. Okay. Ούτε πρέπει να τον πείσει. Αλλά αυτό που σου έρχεται και σου λέει, ας πούμε, για το καθούριμα λίγο ή οτιδήποτε άλλο λόγο, ένα κολλικό κτλ. Και του κάνει την κλασική ερώτηση που κάνουμε στο. Άμα πρέπει να την κάνουμε. Πώ πα με τη στήση, α, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά κοίταξε, όσο το αφήνει μετά, άμα θέλει κάτι και του το εξηγήσει, έχει νόημα. Σχεδόν πάντα στην πρακτική. Έχει νόημα. Το έχει ρωτάω νόημα. Για τη σεξουαλική. Έχει ικανότητα. Νόημα. Σαφέστατα έχει. Έχει νόημα να τον τσιγκλίσει. Ναι, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο, άμα ερχόταν στα 5 χρόνια, θα ήταν πολύ πιο απλό. Και στα 3 ίσω να μην χρειαζόταν καθόλου η διαδικασία. Έτσι. Λοιπόν. Λάθη στη χρήση θεραπεία, αυτά ήδη τα έχετε πει. Άνδρα 55 ετών, παντρεμένος, αλλά τελευταία έχει και παράλληλη σχέση. Με τη γυναίκα όλα καλά, παρότι η στήση δεν είναι όπως παλιά. Με την ενωμένη αποτυχία με σιλεναφίλη 50 mg και βαρθεναφίλη 20. Έχει δοκιμάσει δύο. Πηγαίνει στο ρινολόγο, του συστήνει σιλεναφίλη 100 mg. Δύο επιτυχημένες, δύο αποτυχημένες προσπάθειες. Πες το. Ποια ήταν η διαφορά των δύο και των δύο. Άγχος επίδοσης δεν είναι αυτό, όταν αποκτάς κάτι διαφορετικό. Αυτό από είναι το μάθημα ξεκάθαρο, έτσι, γιατί έχουμε το μέτρημα με τη γυναίκα. Άρα οι δύο και δύο πώς μετράνε. Και το βράδυ είχε πει τα τσίπουρά του. Μήπως, και δεν μπορούσε να αγχωθεί τόσο πολύ. Ενώ την άλλη ήταν. Και άλλη λύση. Λοιπόν, αυτό το σωστό. Πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τη δόση στον καθένα, αλλά όχι στην αρχή. Ξεκινάμε με τη μεγάλη και προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του κανένα. Έχω ασθενείς που ψάχνουν με 100 Viagra και καταλήξαμε να παίρνουν το 25 αράκι. Αλλά στην αρχή το θέλεις για να ξεπεράσουν όλο το άγχος, θέλεις να έχεις ένα φοβερό αποτέλεσμα. Μπορεί. Το ρίσκο για τις ανεπιθύμητες είναι 1 στους 10. Ναι. Εγώ το παίρνω. Να ρωτήσω λίγο στο προηγούμενο. Ναι. Έχει νόημα να το ρωτήσουμε αυτές τις δύο φορές αν είχε πρόορεξη τερμάτιση ή όχι. Παίζει ρόλο. Καλά, αυτό ναι. Για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι. Εννοείται ότι ξεδιαλύνεις γιατί πολλοί έχουν πρόορη και σου λένε ότι έχουν πρόβλημα στήσης. Έτσι. Είναι το πρώτο που κάνουμε. Λοιπόν, 100 με 200 εδώ είναι η αβαναφίλη που δείχνει ότι δεν έχει διαφορά στις ανεπιθύμητες. Έτσι. Οπότε είναι ένα plus. Και πάμε στο follow-up, στην παρακολούθηση λάθη. Άνδρας 65 ετών, παντρεμένος επί 30 χρόνια, μονογαμικός. Από τα 50 χρόνια η στήση δεν πάει καλά, αλλά ευτυχώς που βγήκε το Viagra και σώθηκα, λέει.
το χρησιμοποιεί ήδη 15 χρόνια. Πώς είναι. Να είναι καλά ο γιατρός μου. Πάντα πονοκέφαλο με το χάπι. Αλλά δεν πειράζει, ένα να βράσω παρφύπονο μισή ώρα πριν, όπως μου είπε ο γιατρός μου, και όλα εντάξει. Γλιτώνει από το πονοκέφαλο. Μέχρι εδώ, όλα καλά. Δεν χρειάζεται να παίρνει το πονοκέφαλο, ρε παιδιά. Μπορείτε να το δώσετε να δοκιμάσει ένα από όλα. Δεν σημαίνει ότι άμα κάνει με ένα, θα κάνει με όλα. Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη. Δοκιμάζετε τα όλα. Έτσι. Δεν είναι λύση. Τότε ναι, γιατί τότε που πήγε εκείνος, έτσι, πριν 15 χρόνια δεν υπήρχε άλλο. Τώρα υπάρχουν 4. Λοιπόν, τελευταία η γυναίκα του δεν πολύ θέλει. Μπήκε στην εμμηνόπαυση, δεν το επιδιώκει πια αυτός το σεξ και το αφήνει στη γυναίκα του. Όταν αυτή, γιατί είχε την γκρίνια. Φύγε από εδώ, τι κάνεις, οπότε λέει καλά. Όποτε θελήσεις, πες μου. Έτσι. Τις 3-4 τελευταίες φορές δεν τα κατάφερε και έχει σκάσει. Δηλαδή, αυτός θέλει, η γυναίκα το έχει, παρατήθηκε γιατί περιμένει πότε θα. Και τώρα έρχεται η γυναίκα του μια φορά το μήνα που της έρχεται για κάποιο λόγο και εκείνος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δράμα. Χάνει την ευκαιρία του μήνα. Και αυτό επαναλαμβάνεται 3-4 φορές. Πάει στο γιατρό και αυτό σου συστήνει το ημερήσιο χάπι για να είναι πάντα έτοιμος. Λοιπόν, τι λέτε εδώ πέρα, γιατί δεν τα καταφέρει αυτός ο άνθρωπος που τόσο ήθελε το σεξ. Επιθυμία τη δική του και είναι μόνο κατά εξαναγκασμό, δηλαδή θέλω εγώ τώρα, τώρα το θέλω. Σε αυτούς, έτσι είναι, σε αυτούς τις μεγάλες ηλικίες να ξέρετε ότι παρότι ότι επιθυμούν και λένε συνέχεια, στην πραγματικότητα δεν είναι συνέχεια. Το συνέχεια, θυμόσαστε στα 16, ήταν πραγματικά συνέχεια. Έτσι, δηλαδή ένας, ο Δημήτρης ο Κούβερς Φαρογκολόγος, λέει ότι εκμεταλλευόμασταν το μετά αυνανισμού μέχρι να μας ξανασηκωθεί για να διαβάσουμε, γιατί δεν μπορούσαμε από το πουλί στα 15 μας. Στα 15 μας, λέει, γι' αυτό οι γυναίκες όλες την παίρνουν στο πανεπιστήμιο, λέει, όχι γιατί είναι πιο έξυπνες. Εμείς έχουμε μικρά τέρμινα για διάβασμα, λοιπόν, για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, τώρα δεν είναι έτσι. Το συνέχεια που λένε αυτοί οι άνθρωποι, άμα είναι δηλαδή στην εβδομάδα το βάλεις και τα λοιπά, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά γενικά ο μέσος όρος, το να θέλει και να του έρχεται δύο φορές την εβδομάδα, ας πούμε, γι' αυτό είναι. Το να βγαίνει με τους φίλους και να περνάει κάποιο για να την κοιτάξει, δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμος, αλλά σχολιάζει με τους φίλους, εντάξει. Ένα κομμάτι μεγάλο είναι συνήθειας. Έτσι, είναι συνήθειας. Δηλαδή, σκεφτείτε το ότι πολλές φορές θα κοιτάτε μια εντυπωσιακή γυναίκα, γιατί είπαν: όμως αν δεν στην πήκε, ξέρω εγώ, και θα γυρίσετε, και πήγε και θα πείτε: αν είναι πολύ ωραία, από συνέχεια και κρίση, και όχι από σεξουαλικό ένστικτο που σας ξυπνάει. Γιατί γίνεται, δεν έχετε εκείνη, δεν είσαστε στο mood. Έτσι, όσο μεγαλώνουμε, συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι ο τρόπος χορήγησης, η παλιά μελέτη με σχέση με το φαγητό, πόσες φορές το πήρες, στη μέγιστη δόση. Νομίζω ότι τα έχουμε πει επανειλημμένα. Το ίδιο και με την ταλαφύλη και τη βαρδαναφύλη. Λοιπόν, γιατί τα χάπια δεν δουλεύουν. Τα χάπια δεν δουλεύουν σε κάποιο κόσμο και άμα τους βάλουμε σε ημερήσια σχήματα, έτσι, να ξέρετε ότι πάντοτε όταν λέμε ότι θα ανταποκριθεί στο ημερήσιο ή στο ημερήσιο, όπως ήταν ο άλλος που έπαιρνε 5 μιλιγκράμμ τα ταλαφύλλη ημερήσια και 200 πριν βαναφύλλη, γιατί όταν δίνεις 2 θες να πας με αυτό που έχει τις λιγότερες ανεπιθύμητες ζωσυνδυάσεις, έτσι, και παίρνει 2, οπότε θες να προσθεθούν. Οι πιθανότητες να ανταποκριθεί η πραγματική δεν είναι πάνω από ένα 20%. Είναι 10 με 20%. Μπορείτε να το καταλάβετε από το ότι όταν λέμε ότι θα βάλουμε σε τέτοια σχήματα, δεν μιλάμε για τους πραγματικούς non-respond, δηλαδή που δεν γίνεται τίποτα. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έχουν μια στήση, η οποία όμως όταν πάει να μπει λυγίζει. Αυτοί είναι που θα έχουν κάποιο όφελος από αυτό και μπορεί να τα καταφέρουν. Αυτός που δεν του σηκώνεται, μπορεί να φουσκώνει αλλά κρέμεται προς τα κάτω, όχι. Είναι αυτοί οι οποίοι, έτσι, και η μία κίνηση να χρησιμοποιούν το χέρι γιατί το χρησιμοποιούν. Καθόλου. Μπαλόνι δεν έχετε πιάσει ποτέ σας. Άμα το πατήσετε από πίσω φουσκώνει και μεγαλώνει η πίεση μπροστά και γίνεται σκληρό και μπαίνει. Γι' αυτό όλοι το κάνουν. Σιγά μην το κρατούνε. Έβαζαν και μια γραβατούλα. Το πατάνε όλοι. Άμα τους ρωτήσετε τι κράτημα κάνουν, όλοι θα σας το πούνε.
Όσοι το κάνουν έχουν βρει το κόλπο. Το πατάνε, φουσκώνει εκείνη την ώρα, μπαίνει μέσα. Άμα μπει μέσα είναι εντάξει. Θέμα βέβαια και πόσο ο κόλπος είναι υγρός. Ε? Γιατί έχουμε εκεί πέρα αντιστάσεις. Αυτοί είναι που θα ανταποκριθούν. Και αυτοί είναι μάλιστα και στη τεστοστερόνη, έτσι το λέω να το ξαναπώ. Μόνο αυτοί είναι που θα διορθώσει τη τεστοστερόνη, που έχουν οριακή τεστοστερόνη και θα ανταποκριθούν. Όχι οι non-responders. Δυστυχώς τα papers, ενώ αυτούς βάζουμε στις μελέτες, δεν περιγράφουμε για να περάσει ποιοι είναι οι non-responders. Έτσι. Ε? Ναι. Εγώ δίνω τελικά γιατί είχα προβλήματα. Ψιλοδίνω δηλαδή και στους άλλους, αλλά δίνω νεμπίτε, είναι πιο καλό το νεμπίτε. Είναι ασφάλεια. Και πιο ιατρικό είναι, όχι. Και το τζέλ κάνει πάρα πολύ ωραία. Το τζέλ κάνει πάρα πολύ ωραία. Είχα δύο προβλήματα. Ένα καλό και ένα κακό. Το ένα καλό πρόβλημα ήταν ότι μύριζε πολύ ωραία, έλεγα. Λοιπόν, αλλά είχα κάποια προβλήματα γιατί κάποιες γυναίκες δεν άρεσαν αυτή την πυρουδιά. Το άρωμα άλλαξε την κολόνια σου. Λοιπόν, νούμερο ένα. Αλλά μυρίζει όντως με ενδιαφέρουσα μυρουδιά. Και το νούμερο δύο, λεκιάζει. Λέει στους white collars που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι κτλ. Πρέπει να το βάζουν και να, μετά να αφομοιώνεται. Δηλαδή να το βάζουν μακριά από ώρες που θα φορέσουν ρούχα δουλειάς, το οποίο είναι πρόβλημα στην τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, και με τι δόση ξεκινούμε. Ένας δεν έπιασε. Όντως, νόρις. Μόντε δοκιμάσαι όλο και δεν πιάνει. Έρχεσαι ο γιατρός σας. Θα τον αρχίσετε από τι δόση ενέσεων. Αρχίσετε, λέει, από τα 5 μοναδούλες αλπροσταδίλης και τα λοιπά. Λοιπόν, παμπάλαια, 2000. Λοιπόν, είχαμε, τότε βγήκε, είχαμε μαζικά, το 2000 δημοσιεύτηκε, που σημαίνει ότι το 98-99, τότε που βγήκε το Viagra, ερχόντουσαν πάρα πολύ και εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία. Εμείς τότε, ο κύριος Ζαχαρίου ήτανε στο περίφημο εξωτερικό ιατρείο Τσιτωμένα Παντελόνια, πρωτοστατούσε τότε. Το είχα βγάλει έτσι, γιατί τους κάνουν την έννοια και περίμεναν έξω και ήταν όλοι έτσι. Και το είχα βγάλει ή του νοσοκομείου, τα Τσιτωμένα Παντελόνια. Λοιπόν, ήταν εκεί παρόν. Είχαμε άπειρους. Έξω περίμεναν 15 με τσιτωμένα όντως παντελόνια. Γινόταν χαμός στο τότε. Λοιπόν. Και τότε τους γυρίζαμε αυτούς που ξέραμε για όλους τη δόση τους. Ήταν πολύ εύκολη μελέτη και πονηρή έτσι και δεν έχει ξαναγίνει άλλη μελέτη. Είναι η μοναδική. Λοιπόν, τους γυρίζαμε στο Viagra και βλέπαμε ποιος με τι δόση ανταποκρινότανε. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι πρακτικά στο 60-70% αυτοί που ήταν σε αλπροσταδήλια ανταποκρίθηκαν στο... Άρα το δεν ανταποκρίνονται σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα θέλετε αρκετή δόση. Δεν σας λέω να αρχίσετε να κάνετε κανένα περιορισμό γιατί μπορεί να είναι και το νευρολογικό μέσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάτε προς τις ανώτερες δόσεις. Εκεί που πραγματικά δεν έπιασε σε κανέναν, μα κανέναν, το η σιλδεναφίλητα 100 μιλιγκράμμ, ήταν σε αυτούς που ήταν σε ενέσεις με Trimex 0,7 και πάνω. Και σε αυτούς που ήταν 0,35 με 0,6, ήταν μόνο ένα 18-20% έπιασε. Άρα σε επίπεδο Trimex, έτσι, ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα παίξουν από 0,3 και πάνω. Και σε επίπεδο αλπροσταδήλης θα παίξουν στη μέγιστη δόση. Δηλαδή θα παίξουν 75 μονάδες, 100 ολόκληρο, τα 20 μικρογραμμάρια, τόσο. Αυτό σαν ένα μπούσουλα γενικά για να μην απογοητεύεστε. Άρα σε έναν τέτοιο άνθρωπο εγώ πάντως θα σε σύστηνα και το λέω σε όλους τους δικούς μου ότι πάντοτε να ξέρετε, εντάξει, εκτιμήσεις αφήστε οι... Εντάξει, μετά από χρόνια θα πηγαίνετε κατευθείαν σε διάφορες δόσεις. Τώρα, ας πούμε, λέμε εμείς με τον Δημήτρη, μου λέει να δώσω 50 Trimex από το ιστορικό. Δώσε 50 Trimex. Δεν έπιασε. Πάνω κάτω αρχίζουμε με το ιστορικό και υποθέτουμε για τα πετυχαίνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν φοβόμαστε και τον πριαπισμό γιατί το κάνουμε αμέσως στην ένεση και πέφτει. Εάν έχουμε. Αλλά ένα θα σας έλεγα πάντοτε αρχίζετε με μία δόση η οποία πιστεύω ότι είναι πολύ ασφαλής να δώσετε 30 μονάδες του Coverject σαν πρώτη. Άμα δεν έχετε καμία ανταπόκριση, πάτε με πολύ μεγάλη ασφάλεια να διπλασιάσετε τη δόση. Και ένα μυστικό.
άνθρωπος που έχει φλεβική διαφυγή, τι δεν κάνει ποτέ. Πριαπισμό. Άνθρωπος που σας έκανε πριαπισμό δεν έχει, είναι λάθος η διάγνωση. Δεν γίνεται να έχω ένα σακί με τρύπα και να σκάσει το σακί. Δεν γίνεται, χαλάει η φυσική. Άνθρωπος με φλεβική διαφυγή δεν θα σας κάνει ποτέ πριαπισμό. Έτσι. Ενώ για ενέσεις, δεν μιλάω τις μικρούλες, μικρούλες θα σου κάνει. Ενώ από αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στα χάπια. Δεν θα σου κάνει ποτέ πριαπισμό. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο. Και μην ξεχνάτε ποτέ, η μόνη μέρα που δεν θα κάνουμε λάθη στη ζωή μας, εγώ δεν θα κάνω και εσείς δεν θα κάνετε, είναι μόνο η Δευτέρα, αύριο. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Λοιπόν...